μια καινούρια στα μέρη μας, γιατί στο εξωτερικό είναι αρκετό καιρό. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά για την πλατφόρμα. Έτσι, στην Αλεξανδρούπολη νομίζω τώρα αρχίζει και κινείται περισσότερο. Ναι, να φανταστείς ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες που είχα ξανασχοληθεί με το θέμα, ρίχνοντας έτσι μια ματιά στο σχετικό ιστότοπο, ήταν περίπου η μισή διαθέσιμη ενοικιαζόμενη χώρη από αυτούς που έχουμε σήμερα λίγους μήνες μετά. Αυξάνεται δηλαδή αυτό το ρεύμα. Σήμερα μιλάμε για περίπου 90 τέτοιους χώρους που έχουν στη διάθεσή τους οι ενδυνάμοι επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν με μια επίσκεψη στη σελίδα της πλατφόρμας αυτής, της παγκόσμιας πλατφόρμας, να δουν τις περιπτώσεις που μπορούν να νοικιάσουν για τη διαμονή τους στην περιοχή μας, είτε είναι για λίγες μέρες, είτε είναι για μία νύχτα, για οτιδήποτε. Και για ποια βαλάντια, Κική? Για πολλά. Δηλαδή, πραγματικά, για τέτοιο εύρος νομίζω δεν έχουμε συναντήσει ξανά. Μιλάμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις από 10 ευρώ μέχρι και 300. Βέβαια, όπως και σχεδόν στα πάντα σε αυτή τη ζωή, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Έχουμε από διαμερίσματα, από δωμάτια μεμονωμένα μέσα σε σπίτια, μέχρι και βίλες με πισίνα, κοντά στη θάλασσα, στο βουνό. Υπάρχουν για πολλές περιπτώσεις και για πολλά γούστα. Θέλω να σε ρωτήσω, αν τυχόν έχει προκύψει κάτι νεότερο σχετικά με την προοπτική φορολόγηση των τέτοιου τύπου ενοικιάσεων και δωματίων, καθότι θυμάμαι ότι ιδίως λίγους μήνες πριν, αλλά ακόμη και πάρα πολύ πρόσφατα και στη δική μας περιοχή, αλλά και κεντρικά από την πλευρά του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Αττικής, είχε παρουσιαστεί ως ένας χώρος ο οποίος χτυπά σε πολύ μεγάλο επίπεδο ανταγωνιστικά τα ξενοδοχεία και δεν φορολογείται. Έχουμε κάτι νεότερο σε αυτό? Πρόσφατα, επειδή ανέφερες για τους ξενοδόχους της Αττικής, πρόσφατα είχα διαβάσει για την περίπτωση των ξενοδόχων της Καβάλας, οι οποίοι δεν είναι αντίθετοι. Είπαν ότι δρούν συμπληρωματικά αυτές οι πλατφόρμες προς τα ξενοδοχεία. Βέβαια, προφανώς το είπα αυτό επειδή έρχονται πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και πολύ αυστηρές καμπάνες για αυτούς που καταφεύγουν σε αυτόν τον τρόπο ενοικίασης. Στην αρχή ήταν λίγο πιο φλού, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Τώρα πλέον έχει αρχίσει κάπως να γίνεται πιο συγκεκριμένο και με προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να... Υπάρχουν βέβαια επιτίδη, εντάξει, έχουμε ακούσει διάφορα, έτσι από στόμα σε στόμα, αλλά νομίζω ότι κυρίως πρέπει οι ελεκτικοί μηχανισμοί, έτσι ώστε να λειτουργεί όντως συμπληρωματικά και σωστά και ορθολογιστικά απέναντι στα ξενοδοχεία. Μάλιστα. Να μην είναι δηλαδή τελείως αθέμητος ο ανταγωνισμός. Μάλιστα. Εμείς πάντως κρατάμε ότι από 10 που ήταν τα καταλήμματα έχουν φτάσει στα 90. Ναι. Έτσι, δεν είναι... Ναι, εκεί. μέσα σε λίγους μήνες. Και νομίζω ότι αν το ξαναδούμε σε λίγους μήνες θα είναι πολλά περισσότερα. Σωστά.